πολύ τώρα, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε στις αλλαγές στο ασφαλιστικό. Η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος που θα επεκταθεί σταδιακά από το 2015 σε όλο το ασφαλιστικό σύστημα θα αποτελεί παράγοντα για δραστικότερες περικοπές στις επικουρικές συντάξεις με δεδομένη τη μείωση των επιχορηγήσεων στα ταμεία αλλά και την κατάργηση των κοινοτικών πόρων ως το τέλος του έτους. Από την 1η Ιουλίου αρχίζει η σταδιακή εφαρμογή των δεσμεύσεων στο ασφαλιστικό μας σύστημα και νέος γύρος νομοθετικών παρεμβάσεων σχεδιάζεται για το φθινόπωρο με όχημα της ενοποίησης των ταμείων και στόχο τη δημιουργία ενός ενιαίου εθνικού υπερταμείου. Μια ακόμη μείωση στις επικουρικές τους συντάξεις θα υποστούν χιλιάδες συνταξιούχοι από την 1η Ιουλίου. Η καθιέρωση της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος για τα επικουρικά ταμεία, το γεγονός δηλαδή ότι δεν τους επιτρέπεται να εμφανίζουν ελλείμματα, ισοδυναμεί σε πρώτη φάση σε μια μείωση της τάξης του 5,2% στις επικουρικές συντάξεις. Μείωση που δεν θα υπολογιστεί όμως επί των τωρινών συντάξεων, αλλά εκείνων που ίσχυαν πριν την μνημονιακή περίοδο. Γίνεται από το αρχικό ποσό. Τι γίνεται? Από το αρχικό ποσό. Τότε είναι διπλάσια η μείωση. Βέβαια, δεν το ξέρουμε. Όλες οι σημειώσεις γίνονται επί του αρχικού ποσού. Για μισό λεπτό. Εάν μία επικουρική ήταν 300 ευρώ και τώρα γίνει 150, επί των 300. Το 5% δεν γίνεται στο 150, αλλά στα 300. Στα 300. Τότε είναι η κλοπή αυτό. Μάλιστα, ανά τρίμηνο προβλέπονται αναλογιστικές μελέτες της βιωσιμότητας των επικουρικών ταμείων. Πράγμα που σημαίνει ότι η επιδείνωση της κατάστασης ενός ταμείου ισοδυναμεί με περαιτέρω μείωση των επικουρικών συντάξεων που δίνει. Μετά τις μειώσεις της 1ης Ιουλίου, μια επικουρική σύνταξη των 200 ευρώ θα έχει μειωθεί κατά 12,7%, των 300 κατά 32,9%, ενώ οι συνταξιούχοι των 400, 500 και 600 ευρώ θα έχουν υποστεί συνολικά μειώσεις που ξεπερνούν το 40% και προσεγγίζουν το 50%. Στην οικονομία, πρέπει, για να λειτουργήσει, πρέπει ο άλλος να έχει κάτι στην τσέπη του, να έχει κάτι να αγοράσει. Όταν ο συνταξιούχος οδηγείται, για παράδειγμα, στην έσχατη παινία και εξαθλίωση, με συγχωρείτε, πώς θα πάει μπροστά η οικονομία? Η οικονομία θέλει και ζήτηση. Η πτώση των συντάξεων, η οποία δεν έχει σχέση τώρα με την πολιτική βούληση της κυβέρνησης, δεν είναι τώρα οι νεοφιλελεύθεροι που θέλουν να πάρουν τη σύνταξη του Κοσμάκη, είναι το γεγονός ότι έχουμε φτάσει σε μια δημογραφική γύρανση χωρίς προηγούμενο. Και ενώ όταν μπήκαμε στην ΟΝΕ, τραβούσε το σύστημα 5 δις ευρώ το χρόνο από τον κρατικό προϋπολογισμό, έφτασε το 2009 τα 15 δις και τώρα προσπαθούμε να το κατεβάσουμε στα 13 δις και υδρώνουμε. Συμφωνώ με την εκτίμηση ότι το μέλλον των συντάξεων είναι δύσκολο. Μειώσεις όμως αναμένονται από το 2015 και στις κύριες συντάξεις, καθώς αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού τους με βάση τον νόμο Λοβέρδου Κουτρουμάνη το 2010. Πλέον η κύρια σύνταξη θα αποτελεί το άθροισμα της βασικής σύνταξης των 360 ευρώ, εγγυημένη από τον κρατικό προϋπολογισμό, και της αναλογικής που αντιστοιχεί στα αίτια ασφάλισης και τις εισφορές του συνταξιούχου, που η απόδοσή της θα είναι ευθύνη του Ταμείου. Για παλιούς και νέους συνταξιούχους, αναφορικά με τις κύριες συντάξεις, το κράτος θα αφήνει μία βασική σύνταξη από το Γενάρη του 2015 και θα φεύγει. Το άλλο κομμάτι θα είναι μέρημνα του κάθε ταμείου, το λεγόμενο αναλογικό κομμάτι, ναι, το οποίο δεν θα εγγυάται εφ' εξής το κράτος και θα λέει το κάθε ταμείο εάν μπορεί να το κατοχυρώσει και να το αποδώσει στο συνταξιούχο. Μιλώντας στο Sky και τον Γιώργο Αυτιά, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας Παναγιώτης Κοκκόρης διαβεβαίωσε ότι με βάση τα τωρινά δεδομένα δεν κινδυνεύουν οι συντάξεις. Σε αυτού του είδους τα υποθετικά σενάρια δεν θα ήθελα σε καμιά περίπτωση να μπούμε. Γιατί αυτά μπορούν να συμβούν σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου, σε οποιοδήποτε οργανισμό και σε οποιοδήποτε φορέα, όταν δεν έχει εισοδήματα. Κατά συνέπεια πρέπει να τοποθετηθούμε με ρεαλισμό, με λογική και με σύνεση. Ναι. Τοποθετούμαστε λοιπόν με βάση τα σημερινά δεδομένα. Και σε πληροφορώ, αν δεν το ξέρεις, πιθανό να μην σε έχουν ενημερώσει, ότι από το Μάρτι σε σχέση με το Φλεβάρι του 2014, τα έσοδα του ΙΚΑ από ασφαλιστικές εισφορές έχουν πέσει κατά 28%. Ταυτόχρονα το Δεκέμβριο αναμένεται η νομοθέτηση της συγχώνευσης όλων των ασφαλιστικών ταμείων σε τρία, δηλαδή του ΙΚΑ, του ΟΑΕ και του ΟΓΑ. Επιπλέον, ήδη το Υπουργείο Εργασίας έχει ζητήσει από το ΚΕΠΕ αναλογιστική μελέτη για τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος, προκειμένου να διαπιστωθεί το είδος των επιπλέον παρεμβάσεων που απαιτούνται.